Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όσους όσοι τώρα μπήκατε στην διαδικτυακή, στο φετινό διαδικτυακό Θεσσαλονίκη Summit για να μιλήσουμε για ένα εξίσου ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου θέμα που έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και την δίκαιη μετάβαση σε ένα περιβάλλον παραγωγής το οποίο θα είναι ουδέτερο κλιματικά, το just transition όπως λέμε σε άπτες στα ελληνικά. Και για να συζητήσουμε γι' αυτό, έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Αραβώση, που είναι Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος. Καλησπέρα κύριε Αραβώση, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα. Θα συνομιλήσουμε συνέχεια και με την κυρία Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Σπυράκη και σε εσάς και ευχαριστούμε πολύ. Και με τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, πρώην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα του περιβάλλοντος. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τα βρούμε. Δεν είναι μελλοντικό, είναι τωρινό και θα το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Για να μην καθυστερήσω εγώ άλλο, πάμε στις πρώτες σας τοποθετήσεις. Κύριε Αραβώση, έχετε το λόγο. Πρέπει να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, διότι είναι ακόμα στο mute, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν σας ακούμε, όχι. Δεν ξέρω, να δούμε λίγο αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, τι συμβαίνει με τον ήχο του κυρίου Αραβώση, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την συζήτηση. Να βγάλετε τα ακουστικά, μήπως, μου λένε. Δεν σας ακούμε. Ωραία, μέχρι να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον κύριο Αραβώση, πάμε στην κυρία Μαρία Σπυράκη, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σπυράκη, καλησπέρα σας. Εσείς ασχολείστε και ιδιαίτερα ενεργά και στην Ευρωβουλή και συγχαρητήρια γι' αυτό με το θέμα το οποίο συζητούμε σήμερα. Παρακαλώ, η τοποθέτησή σας. Καταρχήν σας ευχαριστώ. Μ' ακούτε? Καλημέρα. Ναι, βέβαια. Καλημέρα από τις Βρυξέλλες, καλημέρα σε όλους την πόλη μας και σε όλη την Ελλάδα που παρακολουθούν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πάρα πολύ γρήγορα, θεωρώ ότι η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη εποχή είναι πλέον μονόδρομος για την Ευρώπη, μονόδρομος για τον κόσμο. Και είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση για την Ελλάδα, η οποία είναι στην εμπροστοφυλακή αυτής της προσπάθειας. Ξεκινώντας από τα της Ευρώπης, θυμίζω ότι πλέον η πολιτική ευθύνη ανήκει στο Συμβούλιο, στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόφαση να θεσμοθετήσουν το 55% τουλάχιστον της μείωσης των ρήπων του θερμοκηπίου έως το 2030, μια απόφαση την οποία δεν έλαβαν στην περασμένη Σύνοδο Κορυφής, αλλά ελπίζουμε ότι θα τη λάβουν μέχρι να φτάσει ο Δεκέμβριος και να κλείσει αυτή η χρονιά. Η θέσπιση ενός κλιματικού νόμου, οριζόντια στην Ευρώπη, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα και η Ελλάδα ως πρωταγωνίστρια σε αυτή την προσπάθεια δικαιούται δια αναομιλία, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς στην πραγματικότητα θα αντικατασταθεί το μέρος του ενεργειακού μείγματος που ήταν κυρίως εξαρτώμενο από ορυκτά καύσιμα, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέες πηγές ενέργειας που δεν αφήνουν ανθρακικό αποτύπωμα. Θέλω να εμφανίσω εδώ λίγο την κατάσταση όπως επικρατεί στον κόσμο, ξεκινώντας από μια είδηση. Σήμερα διέρευσε και είχα την ευκαιρία να το δω έγγραφο στρατηγικής Κομισιόν, το οποίο θα μας έρθει στις 18 Νοεμβρίου και το οποίο ετοιμάζει την Ευρώπη για την επόμενη φάση μέσα από την ενέργεια που θα παραχθεί από τη θάλασσα. Και αυτό όχι μόνο για τους ανεμόμενους που θα μπορούν να εγκατασταθούν στη θάλασσα, αυτός που λέμε τους offshore wind, όπου εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να έχουμε 300 γίγα μέχρι το 2050 από offshore windmills, αλλά κυρίως μέσα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον κυματισμό. Σήμερα έχουμε 13 ΜΒ μόνο ενέργεια από κυματισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι ως το 2050 θα έχουμε 60 ΓΒ από τον κυματισμό. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί ως μια χώρα περίκλειστη από θάλασσα, νομίζω πως μπορούμε να δράξουμε αυτή την ευκαιρία και να ενισχύσουμε το ενεργειακό μας μείγμα και με αυτή τη νέα κατεύθυνση των ανανεώσιμων πηγών. Οι ανανεώσιμες πηγές είναι μονόδρομος για όλο τον κόσμο. Μόλις χθες, το Bloomberg φιλοξένησε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, στο οποίο αναφέρεται ότι παρά τις ενισχύσεις και τη θετική νομοθεσία που δέχτηκαν οι πετρελαιοπαραγωγοί στις ΗΠΑ την περασμένη τετραετία, λόγω της άρνησης του Τραμπ να συμμετάσχει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι εκείνες οι οποίες αποτελούσαν και την επενδυτική ευκαιρία, αλλά ήταν εκείνες που είχαν και τη μεγαλύτερη ζήτηση από τους καταναλωτές.
Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο θεωρώ ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μονόδρομος. Και το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει στο κλείσιμο των παλαιών λιγνητικών μονάδων ως το 24 και στην αλλαγή χρήσης της νέας λιγνητικής μονάδας, το Ελμαϊδα 5, ως το 2028, αποτελεί για την Ελλάδα ένα πολύ θετικό σήμα για τους διεθνείς επενδυτές. Η κυβέρνηση έχει ήδη παρουσιάσει ένα σχέδιο για τη μετάβαση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης και γι' αυτά αρμοδιότεροι είναι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης. Θα ήθελα επ' αυτού να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι αυτό το σχέδιο πράγματι είναι ολιστικό. Έχει δηλαδή να πάρει πόρους και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας όχι μόνο από την αντικατάσταση ισχύως μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά ή τις άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας που ήδη υπάρχουν ως προτάσεις από τη ΔΕΗ και τον ιδιωτικό τομέα. Έχει επίσης την δυνατότητα να αναπτύξει την περιοχή ως προορισμό για αγροτικές επενδύσεις υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και για τουριστικές επενδύσεις. Και έχει επίσης τη δυνατότητα να αναπτύξει την περιοχή και ως ένα hub γνώσης με αφετηρία και κέντρο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχοντας πει αυτά, θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας κυρίως, αλλά και της Μεγαλόπολης, δύο κινδύνους, τους οποίους πρέπει οπωσδήποτε να περιορίσουμε. Ο πρώτος κίνδυνος είναι η τοπική κοινωνία να αισθάνεται ότι βγαίνει από τις συνήθειές της. Είχε μάθει να ζει με το λιγνίτη, είχε μάθει να εξαρτάται από το λιγνίτη, είχε μάθει να περιστρέφεται η ζωή της γύρω από τις άλλοτε δραστηριότητες της ΔΕΗ. Αυτό πλέον λαμβάνει τέλος. Σε αυτό θα πρέπει να πείσουμε και να εμπλέξουμε την τοπική κοινωνία και κυρίως τους νέους ανθρώπους στη νέα, πολύ αξιόλογη και δυναμική προοπτική. Δεν μπορεί να γίνει μόνο με επικοινωνία αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει με κίνητρα που ήδη συζητούνται με την Κομισιόν. Αυτό μπορεί να γίνει όμως κυρίως και με τη δυνατότητα των νέων ανθρώπων να σπουδάσουν, να εξειδικευτούν και να αναβαθμίσουν τη γνώση τους σε σχέση με το καινούργιο που έρχεται. Ήδη η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία αναφέρεται αναλυτικά στα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει τη δυνατότητα της επανεξειδίκευσης του δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Δυτική Μακεδονία δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να γίνει από λιγνητορυχείο και από περιοχή που χρησιμοποιούσε το λιγνίτη ICT Hub. Και γι' αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια βιομηχανική παράδοση σε αυτή την περιοχή και αυτή η παράδοση, όπως βλέπουμε και από το σχέδιο της κυβέρνησης, αξιοποιείται τα μέγιστα σε ό,τι αφορά τα κίνητρα. Το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να δούμε είναι η τρύπα του χρόνου. Τα επενδυτικά σχέδια είναι πολύ καλά, είναι πολύ ελκυστικά και είναι πάρα πολύ πιθανό και αναμενόμενο η Κομισιόν να εγκρίνει τους μεγάλους βαθμούς επιδοτήσεις οι οποίες θα έρθουν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια και η συνολική μόχλευση θα φτάσει μαζί με τα δάνεια και τους εξωγενείς πόρους τα 5,5 δισεκατομμύρια για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι αυτές οι θέσεις εργασίας και αυτή η μετάβαση θα γίνει μέσα σε μια νύχτα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν προγράμματα τα οποία θα καλύψουν το χρόνο μετάβασης και τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στην περιοχή να κρατήσει το δυναμικό της εκεί. Ένα από αυτά τα προγράμματα και ένα από αυτές τις ιδέες μπορεί να είναι το Renovation Wave, το μεγάλο κύμα αναβάθμισης κτιρίων, το οποίο αποτελεί και μία από τις βασικές προτεραιότητες του Green Deal και απολαμβάνει πολύ ισχυρής χρηματοδότησης, ανεξάρτητης χρηματοδότησης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε μέσω του νέου προϋπολογισμού, είτε μέσω των εργαλείων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ήθελα να καταλήξω με το εξής και φυσικά θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει πράγματι πολύ μεγάλη σημασία, ότι εδώ πρέπει να έχουμε την άποψη ότι το νέο σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και για τη Μεγαλόπολη, αλλά επιμένω στη Δυτική Μακεδονία και για λόγους εντοπιότητας Βόρειας Ελλάδας, αλλά και για λόγους ότι εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, θα πρέπει να αποτελέσει μια εθνική υπόθεση. Ένα εθνικό στρατηγικό project το οποίο θα υποστηρίξουμε ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης, γιατί η υλοποίησή του υπερβαίνει τον εκλογικό κύκλο. Ένα project το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις καλές πρακτικές που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Είτε αυτά είναι αποκατάσταση ορυχείων που έγιναν στην Τσεχία, είτε είναι δημιουργία προορισμών με προστιθέμενη αξία στην αγροτική ανάπτυξη, είτε είναι δημιουργία τουριστικών προορισμών όπως είναι στο Γκέρλιχ της Ανατολικής Γερμανίας. Είτε είναι μια κατάσταση που μας δίνει τη δυνατότητα να μεταεγκατασταθούν βιομηχανίες και στη βάση της στρατηγικής αυτονομίας, του στόχου της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό, παρά τις διαφορετικές αποχρώσεις και τις διαφορετικές πρακτικές, πρέπει να μας ενώνει. Η μετάβαση σε μια οικονομία και σε ένα ενεργειακό μείγμα χωρίς άνθρακα είναι μονόδρομος. Οι ανανεώσιμες πηγές
δεν είναι απλώς υποχρέωση που απορρέει από τη Συμφωνία του Παρισιού, είναι η νέα εποχή, είναι η νέα επενδυτική ευκαιρία, είναι η νέα μορφή ενέργειας, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα ζούμε καθαρότερα, φιλικότερα στο περιβάλλον και φθηνότερα στο τέλος της μέρας, μια και το κόστος της τεχνολογίας πέφτει ραγδαία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σπυράκη. Νομίζω βάλατε πάρα πολλά θέματα, αλλά πολύ ουσιαστικά και περιεκτικά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε στην συνέχεια. Θα πρότεινα, μην γνωρίζοντας αν έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας με τον κύριο Αραβώση, να πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Φάμελο από την άλλη πλευρά, την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να ακούσουμε στο τέλος την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα. Κύριε Φάμελο, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, καλημέρα και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε κανονικά. Θα ευχαριστήσω για την πρόσκληση των Σύνδεσμων Βιομηχανιών Ελλάδος και να πω ότι εύχομαι του χρόνου να είμαστε στο Θεσσαλονίκη Summit όλοι μαζί και γεροί και με παρουσία φυσική και να ξεπεράσουμε αυτή τη μεγάλη κρίση που ζει και η χώρα μας και γενικά η ανθρωπότητα. Είναι γεγονός ότι συζητάμε για ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, το θέμα της κλιματικής μετάβασης, ενώ η κοινωνία μας ζει και μια ακόμα πολύ μεγάλη κρίση. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει αρνητικά. Έχουμε ταυτόχρονα την υγειονομική κρίση, την κρίση της πανδημίας, αλλά και την κρίση του κλίματος. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει χώρος πλέον για βεβαιότητες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να περιγράψουμε ακριβώς τα βήματα του μέλλοντος ή να παραμείνουμε σταθεροί στις απόψεις του παρελθόντος. Αλλά δεν υπάρχει και χρόνος για επιφανειακές προσεγγίσεις και πολιτική εκμετάλλευση. Και αυτό το λέω διότι διαπιστώνουμε ότι και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο επίπεδο της Ελλάδας πολλά πράγματα απαγγέλλονται, δηλαδή δηλώνονται, αλλά δεν υλοποιούνται. Έτσι, η πολιτική πρωτοπορία της Ευρώπης είναι αναμφισβήτητη στις παγκόσμιες συμφωνίες και ελπίζουμε αυτό να αποτυπωθεί και στις εκλογές των ΗΠΑ αλλά και στις ευρωπαϊκές ηγεσίες. Αλλά δεν βλέπουμε, και το ξέρει καλά η κυρία Σπυράκη, κάτι τέτοιο να έχει αποτυπωθεί στις διαπραγματεύσεις της Ευρώπης. Παραδείγματος χάρη για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας δεν είναι υποχρεωτικός για όλες τις χώρες και βλέπουμε να υπάρχουν υποχωρήσεις και αμφισβητήσεις ακόμα και για τους πόρους της δίκαιης μετάβασης. Το ποσό το οποίο τελικά θα δοθεί στην Ελλάδα δεν αντιστοιχεί στα 5,5 δις που παρουσίασε ως αναγκαιότητα η κυρία Σπυράκη, αλλά σε κάτι λίγο παραπάνω από 700 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι απολύτως άδικο και δεν είναι συνεπές, διότι οι χώρες που επιλέγουν γρήγορη απολιγνητοποίηση και έχουν μεγάλη εξάρτηση από τα ορυκτά κάψιμα δεν επιβραβεύονται ή επιβραβεύονται με πολιτικά κριτήρια άλλες χώρες και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν στήριξε στο Ευρωκοινοβούλιο αυτή την προοπτική. Η κυρία Σπυράκη ψήφισε τροπολογία των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην κατεύθυνση αυτή και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα απήχε. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη δυστυχώς φαίνεται ότι δεν περνάει σε πολιτικές ουσίες σε όλη την πυραμίδα των πολιτικών αποφάσεων, αλλά συζητάει για πιο φιλόδοξους στόχους. Να πούμε ότι το 55% που η κυρία Σπυράκη στην Επιτροπή Ένβη του Ευρωκοινοβουλίου ήταν 60% και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που ζητάνε και μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών μέχρι και 65%. Ξέρετε ότι και οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι και οι αριστεροί το συζητούν αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι όμως γεγονός και μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η φιλοδοξία αυξάνεται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πιο δύσκολο λόγω και του COVID. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όλα τα σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα πρέπει να αναθεωρηθούν. Και πρέπει να αναθεωρηθούν με συντομότερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Εδώ να σημειώσουμε ότι έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος η ελληνική κυβέρνηση. Έχει συνδέσει την απολιγνητοποίηση με αεριοποίηση και μάλιστα με ιδιωτικές μονάδες φυσικού αερίου. Κάτι που σημαίνει ότι δεσμεύει σε εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου πολύ πιο μακριά χρονικά τη χώρα από ό,τι η Ευρώπη λέει. Άρα εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Μπλοκάρει δηλαδή η Νέα Δημοκρατία την ενεργειακή μετάβαση. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι για αυτό που ανέφερε η κυρία Σπυράκη, την Τολεμαϊδα 5, ότι θα κλείσει το 28 δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση για ένα έργο που δεν έχει ακόμα αρχίσει να υλοποιείται, να λειτουργεί και που κοστίζει 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, δεν μας έχει πει με τι κάψιμο θα λειτουργεί. Άρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια επί της ουσίας και όχι μόνο δηλώσεις. Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα είναι στις περιοχές, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στις περιοχές που εξαρτώνται από το λιγνίτη. Είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρώπης, θέλουμε περισσότερα χρόνια για να γίνει δίκαιη μετάβαση. Άρα εφόσον γίνεται βία και χωρίς σχέδιο, πρέπει να πω, κυρία Σπυράκη, γιατί η εξαγγελία του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ δεν συνδέθηκε με σχέδιο. Σήμερα γίνεται, ένα χρόνο μετά και παραπάνω, η διαβούλευση για ένα πιθανό σχέδιο με υποθετικές επενδύσεις. Γιατί δεν έχει ζητήσει η Ελλάδα ακόμα ειδικούς συντελεστές επενδύσεων για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, που δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Η πραγματικότητα λοιπόν ότι έχουμε λιγότερους πόρους δεν αποκαθίσταται το εργασιακό αποτύπωμα. Θέλει αρκετά χρόνια. Συμφωνούμε σε αυτό όλοι, αλλά δεν βλέπουμε να γίνεται. Και δυστυχώς αυτό που υπάρχει κίνδυνος είναι να μετατραπεί η μετάβαση σε μια ευκαιρία για λίγους, διαδικασία για λίγους, αλλά οι εργαζόμενοι της περιοχής να μην έχουν απάντηση. Και αυτή η αγωνία τη βλέπουμε να εντείνεται. Και εδώ πρέπει να στηρίξουμε τις περιοχές αυτές που στήριξαν τόσα χρόνια την Ελλάδα στα θέματα της ανάπτυξης και της οικονομίας. Όμως η μετάβαση δεν αφορά μόνο τις λιμνικές περιοχές. Εδώ πιστεύω ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος, ξεχνώντας ότι η μετάβαση αφορά όλη την κοινωνία και όλη την Ελλάδα.
διότι και η Ελλάδα πρέπει να μεταβεί σε ένα άλλο μοντέλο πολιτικών. Παράδειγμα, ο κλιματικός ανταγωνισμός υπάρχει κίνδυνο στην Ευρώπη μαζί με το Recovery Fund να δημιουργήσει μεγαλύτερες ανισότητες. Να προλάβουν, να το πω απλά, να πάρουν τις χρηματοδοτήσεις όσοι είναι έτοιμοι, η μεγάλη βιομηχανία της Ευρώπης και η ελληνική βιομηχανία και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να μείνει έξω από αυτή τη μετάβαση. Άρα να μεγενθηθούν οι ανισότητες. Να το πω απλά, να αγοράζει ο Νότος ακριβότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από τον Βορρά. Αυτό όμως δεν θα βοηθήσει να κλείσουμε τις ανισότητες και έτσι το σύνθημα της Ευρώπης, το No One Left Behind, το κανείς να μην μείνει πίσω, δεν θα γίνει πραγματικότητα. Θα είναι μια καραμέλα, θα το λέμε όλοι, αλλά δεν θα εφαρμόζεται. Εδώ λοιπόν θα βάλω ορισμένα ζητήματα που χρειάζονται για τη χώρα και την ελληνική βιομηχανία, μιας και ο σύνδεσμος βιομηχανιών μας καλεί σήμερα. Πρώτο ζήτημα. Χρειαζόμαστε στρατηγική ανάπτυξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει με τους θεσμούς, το Growth Strategy, το οποίο περιείχε μέσα την κλιματική παράμετρο, μιας και η Ελλάδα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μία από τις 10 πρώτες χώρες που ενέκρινε τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα στο κοινοβούλιο της. Εδώ λοιπόν προκύπτει ένα ζήτημα. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αναπτυξιακή στρατηγική? Θα είναι μία μετάβαση για λίγους που δυστυχώς περιγράφεται και στο πακέτο Πισαρίδη, ή θα έχουμε μία πραγματική αναπτυξιακή στρατηγική για όλους? Δεύτερο θέμα, ενεργειακή φτώχεια. Χρειαζόμαστε το εξοικονομώ, το είπε η κυρία Σπυράκη, αλλά θέλουμε τα χαμηλά εισοδήματα να έχουν πρόσβαση, έτσι ώστε οι κατοικίες που έχουν μεγάλες απώλειες και κινδυνεύουν και από ενεργειακή φτώχεια να έχουν δικαίωμα σε αυτή τη μετάβαση. Γιατί η μετάβαση πρέπει να γίνει για όλους. Τρίτο ζήτημα. Η μείωση τιμών. Η Ελλάδα είναι από τις πιο ακριβές χώρες στη χονδρεμπορία, αλλά είναι και πολύ ακριβή στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας και δυστυχώς υπάρχουν υπερκέρδη για λίγους προμηθευτές που πλήττουν την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική επιχειρηματικότητα. Τον Απρίλιο η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν τετραπλάσια από τη χοντρική που επίσης ήταν ακριβή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι πρέπει να έχουμε χαμηλότερο κόστος ενέργειας, γιατί η μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με ακριβή ενέργεια. Και να πω βέβαια ότι ένα μεγάλο ζήτημα ακόμα είναι ποιοι θα παράγουν ενέργεια. Δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε ένα ολιγοπόλιο παραγωγών. Θέλουμε ένα πλουραλισμό παραγωγών και η Ευρώπη εδώ και χρόνια επενδύει σε ενεργειακές κοινότητες. Η Ελλάδα τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει παγώσει έναν ιδιαίτερα καινοτόμο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για τις ενεργειακές κοινότητες που θα έδινε και στις λιγνητικές περιοχές προοπτική. Άρα υπάρχουν εργαλεία για να προχωρήσουμε γρήγορα. Και τελευταίο να βάλω το θέμα του ελέγχου στην ενεργειακή μετάβαση. Δεν μπορεί όλη η Ευρώπη να διαχειρίζεται τον έλεγχο στην ενεργειακή μετάβαση με δημόσιο έλεγχο στα δίκτυά της και η Ελλάδα αυτή την περίοδο της πανδημίας να πουλάει όλα τα δίκτυά της, δηλαδή να πουλάει και το δίκτυο φυσικού αερίου σε έναν ιδιώτη και το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και το δίκτυο υπερυψηλής. Αυτά είναι λάθη στρατηγικής, γιατί για να κάνεις μετάβαση χρειάζεσαι εργαλεία και δεν μπορεί να χάσει η χώρα μας τα εργαλεία και να πηγαίνει χωρίς σχέδιο όπως γίνεται στις λιγνητικές περιοχές. Θα κλείσω με το ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κλιματικό νόμο. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ως τομεάρχης περιβάλλοντος και ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ το έχω ζητήσει από την κυβέρνηση. Έχουμε ζητήσει να υπάρχει κλιματικός νόμος που δεν θα έχει μόνο στόχους. Πρέπει να έχει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Παράδειγμα, δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε πλέον και στον ιδιωτικό τομέα και με δημόσιες επενδύσεις δραστηριότητες που έχουν κλιματικό αποτύπωμα. Πρέπει να στοχεύσουμε σε μια αναπτυξιακή στρατηγική και αυτό πρέπει να γίνει και με ένα κλιματικό νόμο, ο οποίος θα περιγράφει και τη διαδικασία μετάβασης. Γιατί η Ελλάδα έχει διατυπώσεις, δηλώσεις, δεν έχει όμως τη διαδικασία μετάβασης. Και εδώ η κλιματική προσαρμογή θα πρέπει να γίνει σε όλες τις πολιτικές, στην ενεργειακή, στην περιβαλλοντική. Δεν μπορεί δηλαδή να προχωράμε σε χωροθετήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας χωρίς να έχουμε χωρικό σχέδιο, άρα να ερχόμαστε σε αντίθεση με την πολιτική βιοποικιλότητας ή με φορείς Natura 2000 που κλείνει η κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε περιβάλλον και πλαίσιο δικαίου με δασικούς χάρτες που επίσης ακυρώθηκαν από την κυβέρνηση για να χωροθετηθούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι η μετάβαση από το λιγνίτη πρέπει να γίνει προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι με ιδιωτικοποιημένα δίκτυα προς το φυσικό αέριο. Και αυτό φυσικά να δώσει τη δυνατότητα αυτή η μετάβαση να είναι και δημοκρατική. Δηλαδή στην πραγματικότητα κανείς να μην μείνει πίσω, να μην υπάρχουν ανισότητες, αλλά η ελληνική οικονομία να έχει πρόσβαση σε εργαλεία που θα την κάνουν πιο ανταγωνιστική, τώρα που στην κρίση είναι περισσότερο απαραίτητο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαμελή, για την τοποθέτησή σας και εσείς πολλά θέματα. Νομίζω ότι είναι και αρκετά πολιτική και η προσέγγιση. Λογικό είναι, εννοώ σε καθαρά και κομματικό επίπεδο. Πάμε στον κύριο Αραβώση. Νομίζω πλέον μπορούμε να τον ακούσουμε, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, και θα επανέλθουμε γιατί υπάρχουν παρατηρήσεις και σημειώσεις που σηκώνουν μεγάλη συζήτηση. Κύριε Αραβώση, παρακαλώ πολύ. Καλημέρα και από μένα. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα. Ωραία, μια χαρά. Συγγνώμη για το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε. Παρακαλώ. Λοιπόν, όπως υπόθηκε και μάλιστα αυτό συζητήθηκε και στο προηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, συζητήθηκε ο στόχος του 40% μείωση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ως το 2030,
να αυξηθεί σε τουλάχιστον 55%. Και όπως γνωρίζετε, η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ των φιλόδοξων κρατών, των κρατών αυτών δηλαδή που όχι μόνο συμφωνούν, αλλά και στηρίζουν απόλυτα αυτή την αύξηση του στόχου, και πιστεύω ότι θα το έχουμε αυτό. Και αυτό βέβαια θα έχει επίπτωση και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, και μέσα στους στόχους αυτούς, για παράδειγμα, υπάρχει το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό της αύξησης των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Γιατί όμως? Γιατί η χώρα μας είναι μία από τις πρώτες χώρες, πρωτοπόρος στην Ευρώπη, που μέχρι το 2028 θα έχει κλείσει όλες τις λιγνητικές μονάδες, και μάλιστα μέχρι το 2023 θα υπάρχει μόνο μία ενεργή λιγνητική μονάδα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταβούμε σε άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να πετύχουμε το στόχο. Και βέβαια με τον αυξημένο στόχο, εκεί θα είναι ακόμα πιο αυξημένος ο στόχος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και προχωρούμε προς αυτή την κατεύθυνση από 18% που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το ποσοστό των ΑΠΕ στο σύνολο, στη μίξη της παραγωγής ενέργειας. Θα πρέπει με βάση το υφιστάμενο ΕΣΕΚ να φτάσει στο 36%, και προφανώς με αυξημένους στόχους ακόμα περισσότερο. Βαδίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και παράλληλα κοιτούμε και θέματα που έχουν να κάνουν με εξοικονόμηση ενέργειας. Βλέπετε ότι υπάρχει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ, το οποίο θα διαθέσει πάρα πολύ αυξημένους πόρους σε σχέση με το παρελθόν, πάνω από 700 εκατομμύρια θα διατεθούν προς το σκοπό αυτόν. Έχουν ήδη ξεκινήσει νέες προσκλήσεις και προχωρούν άρα λοιπόν προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως ξέρετε, όσον αφορά την εθνική μας πολιτική για την αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής, εκεί καταρχήν υπάρχει το Εθνικό Σχέδιο για την κλιματική αλλαγή, και τώρα καταρτίζονται και εντός του επόμενου έτους θα έχουν ολοκληρωθεί τα περιφερειακά σχέδια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και μέσα από αυτά υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δράσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή, αλλά και από την άλλη πλευρά υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε μία επιστημονική, εκτός από την Εθνική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, υπάρχει και το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κλιματική Αλλαγή που έχει κάνει πολλές προτάσεις κατά την διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή για τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο. Είχαμε θέσεις, οι οποίες αποτέλεσαν και εκεί συνέβαλε και η Επιστημονική Επιτροπή, που είναι το Επιστημονικό Συμβούλιο που στηρίζει το Υπουργείο και τη χώρα στις πολιτικές που θέλουμε να διαμορφώσουμε. Μίλησε ο κύριος Φάμελος για κλιματικό νόμο. Το έχουμε συζητήσει αυτό, και μάλιστα πέραν των άλλων ο Υπουργός έχει ήδη εξαγγείλει, και ο Χατζηδάκης, ότι σε κάθε νομοσχέδιο αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει είναι να υπάρχει και πρόβλεψη για τις επιπτώσεις που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή και στην αντιμετώπιση αυτών όλων. Πέραν αυτών, για να μιλήσουμε τώρα για τη δίκαιη μετάβαση, και στις θέσεις μας στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος και η εθνική μας θέση είναι ότι είμαστε υπέρ της αύξησης του κλιματικού στόχου, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει μία δίκαιη μετάβαση, και όλες οι επιμέρους περιοχές της Ευρώπης και της κάθε χώρας θα πρέπει να στηριχτούν σε αυτή τη μετάβαση. Είναι πολύ σημαντικό όταν θα προχωρήσουμε και γιατί είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα υπάρχει η αύξηση του κλιματικού στόχου στο 55%, θα υπάρξει στη συνέχεια και μία μελέτη επιπτώσεων για το κάθε κράτος μέλος. Και εκεί και μέσα από αυτές τις μελέτες και στις συζητήσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό το οποίο είναι σημαντικό και θα επιδιώξουμε είναι τη στήριξη
των περιοχών στα πλαίσια της δίκαιης μετάβασης. Αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, ήδη από την αρχή του 2020, η Διευπουργική Επιτροπή προχώρησε με μία επιτροπή της οποίας προείσταται ο κύριος Μουσουρούλης, η οποία ετοίμασε το σχέδιο, το επιχειρησιακό σχέδιο κατ' ουσίαν, το master plan, με συγκεκριμένα και τη στρατηγική, αλλά κυρίως και επιμέρους επενδύσεις που θα γίνουν στις περιοχές όπου αναφέρεται η δίκαιη μετάβαση. Εκεί μιλάμε για πολύ συγκεκριμένες επενδύσεις που αφορούν πράσινη καθαρή ενέργεια, βοήθεια της βιομηχανίας και του εμπορίου τοπικά να μπορέσει να προσαρμοστεί, έξυπνες λύσεις για την γεωργική παραγωγή, βιώσιμο τουρισμό και τεχνολογίες, καινοτομία και εκπαίδευση σε συνεργασία και με τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς, ανώδυνα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να μπορέσουν όλες αυτές οι επενδύσεις να περιέχουν και το στοιχείο της καινοτομίας. Θα δοθούν, όπως θα γνωρίζετε έχοντας δει και το master plan αυτό, θα δοθούν κίνητρα προκειμένου να αναπτυχθούν νέες παραγωγικές διαδικασίες, προκειμένου οι υφιστάμενες παραγωγικές διαδικασίες και οι υφιστάμενες μονάδες να συνεχίσουν να λειτουργούν, και βέβαια και κίνητρα για τους επιμέρους εργαζόμενους και για τις θέσεις εργασίας, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Από εκεί και πέρα, υπάρχει, καταρχήν να πούμε ότι θα κινητοποιηθούν πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ για το σκοπό αυτόν, τα οποία θα στηριχτούν πέραν της άμεσης χρηματοδότησης σε δάνεια κτλ. Συνολικά δηλαδή υπάρχει μια διάθροση κεφαλαίων που θα στηρίξει τις τοπικές οικονομίες για τη δίκαιη αυτή μετάβαση. Και να πω βέβαια ότι τώρα μιλάμε για το Ταμείο Μετάβασης, το οποίο αναφέρεται σε συνολικά κεφάλαια της τάξης άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ, που μάλιστα θα πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί τα επόμενα άμεσα, τα επόμενα 2 χρόνια, άρα τα έργα τα οποία θα περιληφθούν. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμενοποίηση των προτάσεων για τα έργα που θα μπορούν να περιληφθούν, και θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι το 30% περίπου των κεφαλαίων του Ταμείου Μετάβασης αναφέρονται σε πράσινες επενδύσεις, δηλαδή άνω των 10 δισεκατομμύρων ευρώ θα δοθούν για πράσινες επενδύσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα βοηθήσει σε όλα τα μέτρα και σε όλες τις επενδύσεις που απαιτούνται προκειμένου να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε επενδύσεις και προκειμένου να υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και οι δράσεις που περιλαμβάνονται εκεί, αλλά και παράλληλα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας και συνδέεται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και βέβαια και με την βιοποικιλότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική για μας και βέβαια και για όλη την Ευρώπη, γιατί υπάρχει και σχέδιο για τη βιοποικιλότητα, και εκεί θα υπάρξουν αντίστοιχες επενδύσεις και πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Και να πω και κάτι τελευταίο, συνδέονται όλα αυτά και με την κυκλική οικονομία. Ήδη η χώρα μας προχωράει, έχουμε οριστικοποιήσει με βάση και μια ευρύτατη διαβούλευση που έχει γίνει και μέσα από τις δύο επιτροπές που υπάρχουν, τη Διευπουργική και το Εθνικό Συμβούλιο για την Κυκλική Οικονομία, έχουν συγκεντρωθεί προτάσεις και έχουμε οριστικοποιήσει το σχέδιο, τον οδικό χάρτη για την κυκλική οικονομία με συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται στην επόμενη τετραετία, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι μια οριζόντια δράση που συντονίζει το Υπουργείο μας με όλα τα άλλα Υπουργεία, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να μετασχηματιστεί όλη η ελληνική οικονομία διατομεακά
προς νέα πράσινα πρότυπα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αραβώση, για την παρέμβασή σας. Κλείνοντας, θέλω να απευθυνθώ και στην κυρία Σπυράκη και στον κύριο Φάμελο, διότι ακούσαμε και τις τοποθετήσεις όλων σας για το τι πρέπει να γίνει, τι προγραμματίζεται, μας είπε και ο Γενικός Γραμματέας. Ακριβώς, το μεγάλο ζητούμενο είναι ένα θέμα που θίξατε και οι δύο. Το μεγάλο ζητούμενο είναι το πώς θα πάμε σε αυτή την δίκαιη μετάβαση. Δηλαδή, μιλάμε για νέες μορφές παραγωγής που να είναι ουδέτερες, με ουδέτερο αποτύπωμα προς το περιβάλλον, που από τη μία πλευρά είναι κοστοβόρες, άρα δεν είναι προσιτές, άρα στο τέλος της ημέρας είναι εις βάρος του μέσου πολίτη. Και θα πω, κυρία Σπυράκη, του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, διότι πρέπει να το δούμε και συνολικά πανευρωπαϊκά, πώς μπορεί αυτό να γίνει όσο πιο δίκαια γίνεται. Παρακαλώ. Και σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πάρα πολύ σύντομα, τρία σημεία. Το πρώτο, σας βεβαιώνω ως πρόεδρος της Διακοινωνικής Επιτροπής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Κλίμα, ότι ο κλιματικός νόμος είναι υποχρεωτικός. Άρα δεν είναι στη διακριτική ευκαιρία καμιάς κυβέρνησης. Είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα εφαρμοστεί οριζόντια. Το θέμα είναι να πάμε όσο νωρίτερα γίνεται σε μια συμφωνία στο Συμβούλιο, ούτως ώστε το τουλάχιστον 55% το οποίο προβλέπεται στην πρόταση της Κομισιόν και έχει συνοδεύεται από μελέτη επιπτώσεων, η οποία πρέπει να επικαιροποιηθεί λόγω της πανδημίας, να γίνει δεκτό από τους αρχηγούς των κρατών και κυβερνήσεων και δεν έχει γίνει δεκτό γιατί υπάρχουν αντιρρήσεις συγκεκριμένες, κυρίως από την Πολωνία. Θα πρέπει να λέμε εδώ που είμαστε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα, ας τρέξουμε να φτιάξουμε ένα κλιματικό νόμο και ας τρέξει η Ελλάδα να τον υιοθετήσει όπως θα είναι ευρωπαϊκά, με περιεχόμενο. Θα συμφωνήσω σε αυτό με τον κύριο Φάμελο. Πάμε τώρα στην ουσία. Πράγματι, για να υπάρχει αυτό που λέμε εδώ στην Ευρώπη affordable energy, δηλαδή να μπορεί να το πληρώσει ο καταναλωτής και η βιομηχανία να μην επιβαρύνει το κόστος της, ούτως ώστε να μειώνει την ανταγωνιστικότητά της. Κάτι που συμβαίνει κατά κόρον στην Ελλάδα, και μια και μιλάμε στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, το ξέρουν όλοι πολύ καλά αυτό εκεί. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η τεχνολογία να είναι προσβάσιμη και σε χαμηλές τιμές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να υπάρχει και η δυνατότητα ομαλής μετάβασης. Στη βάση αυτή, και απαντώ στον κύριο Φάμελο σε αυτό, είναι θετικό το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει σχεδιάσει να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης και ως τεχνολογία μετάβασης. Χρειαζόμαστε την περίφημη bridging technology, ούτως ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να έχουμε χαμηλές τιμές και κατά την περίοδο της μετάβασης. Μάλιστα, για να μιλήσουμε για την ουσία της χρηματοδότησης, στην οποία αναφέρθηκαν και οι δύο προλαλήσαντες, έχει σημασία το ότι τα χρήματα δεν έρχονται μόνο μέσα από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Έρχονται μέσα από το Public Loan Facility, το οποίο είναι ένα άλλο εργαλείο στο μηχανισμό και εκεί μπορούν να διανοηθούν όχι μόνο τα κράτη και οι περιφέρειες, αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που προσφέρουν δημόσιες υπηρεσίες. Έρχονται μέσα από το Recovery and Resilience Facility, που είναι το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο επίσης πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Και υπάρχει δυνατότητα τεχνικής βοήθειας, όπως προβλέπεται από το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και ακόμη μεγαλύτερη τεχνική βοήθεια. Θα ήθελα να δηλώσουμε το εξής. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν αντιμετωπίζοντας κέρια ζητήματα. Ο κ. Φάμελος αναφέρθηκε στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας. Ξέρετε, κ. Φάμελο, ότι δεν τα κάνατε καλά την περίοδο που ήσασταν στη διακυβέρνηση. Στις 14 Οκτωβρίου βγήκε η έκθεση της Κομισιόν. Η Ελλάδα αναφέρεται ονομαστικά ως η μόνη χώρα που το 2018 επιβαρύνθηκαν οι δείκτες της ενεργειακής φτώχειας. Δύσκολες εποχές, πολύ δύσκολες, αλλά τώρα επειδή είμαστε σε μια άλλη περίοδο και επειδή έχουμε μπροστά μας και την πανδημία και την παραμονή στο σπίτι, αλλά συγχρόνως έχουμε μπροστά μας και καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, ας δούμε τον επανασχεδιασμό. Επιμένω ότι αυτό που αναφέρατε, ο τρόπος με τον οποίο θα φτάνει η ενέργεια και θα είναι φτηνή, βασίζεται επίσης και στη χρηματοδότηση της έρευνας. Ήδη ως Κοινοβούλιο έχουμε προτείνει μια συμβιβαστική λύση, ούτως ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση στην έρευνα και ειδικά στο Horizon Europe, για να προχωρήσουν πολύ γρήγορα οι τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών. Το υδρογόνο, για το οποίο γίνεται πολύ λόγος εδώ και έχει γίνει λόγος και στο σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία, μπορεί να είναι η ασημένια σφαίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο αν χρηματοδοτηθεί χρηματοδοτηθεί αφιδώς η έρευνα και η παραγωγή τεχνολογίας του υδρογόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Σπυράκη, κύριε Φάμελο. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι αρκετά από τα θέματα τα οποία θίξατε τα έβαλα και στην πρώτη τοποθέτησή μου, διότι πράγματι το ζήτημα είναι πώς αυτή η μετάβαση θα μπορέσει να δημιουργήσει ανταγωνιστικότητα και για τη χώρα μας. Θα μου επιτρέψετε να μην μιλήσω τώρα για την Ευρώπη σε αυτό το πεδίο, να μιλήσουμε μόνο για την Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτο θέμα, ενεργειακή φτώχεια. Το έπιασε η κυρία Σπυράκη. Πράγματι, κανείς δεν είπε ότι το θέμα της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα ήταν λυμένο. Θα σας δώσω δύο νούμερα για να καταλάβετε. Ο συντελεστής ενεργειακής φτώχειας το 2014 ήταν 32,9% και το 2019 17,9%, κυρία Σπυράκη. Άρα, σε συνθήκες δημοσιονομικού περιορισμού, η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει πάρα πολύ, σχεδόν να υποδιπλασιάσει
Το συντελεστή ενεργειακή στόχε. Δεν είναι αυτά σήμερα, τα στοιχεία που έχει κομισιόν. Όμως σήμερα, και αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτου, κύριε Σπυράκη, διαχρονικά, μην κρίνετε το 18, από το 14 στο 19, εγώ σα είπα. Άρα το ζήτημα είναι πώ θα μπορέσουμε εμεί τώρα να δώσουμε φτηνή ενέργεια στον κόσμο. Στοιχεία αυτά που είναι, κύριε Φάμπα, γιατί λέει η κυρία Σπυράκη ότι δεν είναι από την κομισιόν αυτά. Από πού είναι αυτά τα στοιχεία που επικαλείστε. Αυτά είναι τα στοιχεία τη ελληνική κυβέρνηση, τα οποία μπορώ να σα τα στείλω άμεσα και γραπτά. Τα έχω έτσι κι αλλιώ παρουσιάσει και σε άλλη διαδικασία. Εγώ σα παραπέμπω στην έκθεση τη Κομισιόν. Εδώ λοιπόν τώρα, εγώ αυτό που θέλω να πω στην κυρία Σπυράκη, για να, επειδή αυτό το ξέρουν οι Έλληνε παραγωγοί που μα βλέπουν, η ελληνική κυβέρνηση έκανε το μεγάλο λάθο να κρύψει την πολύ μεγάλη αύξηση τη τιμή του ρεύματο που έκανε 1η Σεπτεμβρίου του 19, μέσα σε μείωση του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και στη μείωση του ΦΠΑ που είχαμε πετύχει. Άρα, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει το ΦΠΑ και να κατεβάσει τιμές, σήμερα η Ελλάδα, και σας το πω αυτό ως παράδειγμα, κατάφερε να πουλάει ηλεκτρική ενέργεια τον Απρίλιο τετραπλάσια τιμή από ό,τι παρήγαγε η χοντρική από την οριακή τιμή συστήματος. Αυτό την ενεργειακή αγορά και τη βιομηχανία την πλήττει. Και μάλιστα την πλήττει σε μια δύσκολη στιγμή που πρέπει να ανακάμψει. Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε από τη μεριά που λέει ότι μπορούμε να κατεβάσουμε την τιμή ενέργειας με τις ενεργειακές κοινότητες, με τις ανταγωνιστικές διαδικασίες που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις ανανεώσιμες πηγές. Γιατί για πρώτη φορά επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ γίνανε διαγωνισμοί για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και δεν παίρνανε το premium, δηλαδή την επιδότηση απευθείας. Και έτσι να έχουμε και βιώσιμο λογαριασμό ΑΠΕ, ερχόμαστε σήμερα και με λανθασμένες επιλογές της κυβέρνησης να έχουμε ακριβό ρεύμα, να έχουμε ελλειμματικό το λογαριασμό των ΑΠΕ. Άρα δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις ΑΠΕ. Όλη η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν διαμαρτυρηθεί και στο Υπουργείο και στο Μαξίμου, γιατί δημιουργείται ένα άσχημο περιβάλλον για τις επενδύσεις στον ΑΠΕ, ενώ θα συμφωνήσω, ο κοινός μας τόπος είναι να μειωθεί η ενεργειακή φτώχεια, να κατεβεί το κόστος ενέργειας και να υπάρχει ένας πλουραλισμός στην παραγωγή. Δεν άκουσα βέβαια τίποτα, γιατί για τον πλουραλισμό της παραγωγής έχει παγώσει η διαδικασία των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα μπορούσε η ελληνική βιομηχανία και η μικρομεσαία και η μεγάλη να συμμετέχει σε ενεργειακές κοινότητες για να έχει χαμηλότερο κόστος ενέργειας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το μέτρο του ΕΣΠΑ για την επιδότηση των ΑΠΕ, ενώ ταυτόχρονα χάνει τη δυνατότητα η πολιτεία να έχει έλεγχο στα δίκτυα. Δηλαδή, οι Έλληνες βιομήχανοι, οι Έλληνες βιοτέχνες, οι Έλληνες επαγγελματίες θα έχουν έναν ιδιώτη που θα έχει όλο το δίκτυο φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα. Άρα, θα έχει μια μονοπωλιακή διαχείριση ενός ενεργειακού αγαθού, το οποίο είναι κρίσιμο. Δεν είναι κατανοητό γιατί γίνονται αυτές οι αλλαγές στην Ελλάδα, διότι δεν είναι συμβατές ούτε με το μοντέλο της Ευρώπης. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε μαζί με την κυρία Σπυράκη, θα βρούμε δρόμους, γιατί η κυρία Σπυράκη ψήφισε την τροπολογία των ευρωβουλευτών για τη χρηματοδοτήση του δίκαιου μετάβασης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βρούμε δρόμους. Το θέμα είναι η ελληνική κυβέρνηση. Πού πηγαίνει την ενέργεια και τη βιομηχανία, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει σχέδιο και το μόνο που προκύπτει είναι να υπερκέρδει για λίγους προμηθευτές ρεύματος, όμως η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να έχει αντίπαλο το κόστος. Είναι νομίζω πάρα πολύ απλό. Θα πρέπει να υπάρχουν πολιτικές που η μετάβαση να μην αφήνει κανένα πίσω. Και εδώ αυτό που βάζω και το προτείνω να συνηγορήσουμε είναι ότι υπάρχει κίνδυνος πέρα από τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη να μείνει πίσω και η Ελλάδα συνολικά σαν βιομηχανία, σαν παραγωγή και σαν κατανάλωση. Αυτό δεν θέλουμε. Θέλουμε να προλάβουμε το τρένο και να έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την Ελλάδα πιο μπροστά είναι δυνατό και από την Ευρώπη. Γιατί τώρα πηγαίνουμε προς τα πίσω. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανείς με αυτό, κύριε Φάμενε. Κύριε Αραβώση, για να κλείσουμε, μια πολύ πολύ σύντομη τοποθέτηση. Παράκληση, να μην ξεπεράσουμε τα 2 λεπτά. Ευχαριστώ. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος. Πράγματι, αυτό που επιδιώκεται και θα δούμε και μέσα από το σχέδιο του Master Plan που ανέφερα για τη δική μετάβαση και μέσα από όλες αυτές τις επενδύσεις που κινητοποιούνται μέσα από τα κεφάλαια που έχουμε στη διάθεσή μας και έχουμε ήδη προγραμματίσει και συγκεκριμενοποιήσει, αυτό το οποίο θα έχουμε και θέλουμε να έχουμε και ο στόχος είναι καθαρή και πράσινη ενέργεια, το οποίο είναι σημαντικό, και ενέργεια η οποία να είναι προσιτή στον καθένα. Και βέβαια η αλλαγή όλου του συστήματος προς τη διατεύθυνση του target model είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει στο να γίνει να μειωθούν και τα κόστη της ενέργειας και ιδιαίτερα και στη βιομηχανία, προκειμένου να είναι προσιτή όχι μόνο και στον κάθε πολίτη βέβαια, αλλά και στους βιομηχανικούς παραγωγούς, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και στόχο μας. Οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν αναφέρονται και σε τομείς νέους για τις ελληνικές αγορές, θα αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες
που θα ενσωματωθούν και σε υφιστάμενες μονάδες αλλά και στις νέες επενδύσεις, και ο στόχος είναι μέσα από αυτές τις καινοτομικές λύσεις ή από το εξυγχρονισμό στα πλαίσια των πράσινων κυκλικών προτύπων της ελληνικής βιομηχανίας να αποκτήσει η ελληνική βιομηχανία ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει και να μπορεί στα πλαίσια όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα πλαίσια του παγκόσμιου ανταγωνισμού να ανταπεξέλθει και να μπορέσει να έχει όφελος. Αυτό είναι το επιδιωκόμενο και πιστεύουμε ότι θα επιτευχθεί μέσα από το πρόγραμμα το οποίο ανέφερα, στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αραβώση. Ευχαριστώ και την κυρία Σπυράκη και τον κύριο Φάμελο για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Μετά από ένα διάλειμμα, το Θεσσαλονίκη Summit 2020 συνεχίζεται με μια εξίσου ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ηγεσία των γυναικών στη δημόσια σφαίρα και στην επιχειρηματικότητα. Καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια.